Να συνδεθούμε με τον Γιάννη Κουτσομίτη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή του kpanews.gr. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Αυτή η υπόθεση, κύριε Κουτσομίτη, γεννά πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, πότε ξεκινάει η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη? Εδώ λίγο πολύ έχουμε το χρονικό προσδιορισμό. Είναι πριν την εκλογή του στην ηγεσία του Κινάλ. Με τι σκοπό παρακολουθεί κανείς τον Νίκο Ανδρουλάκη? Σε ποια χέρια καταλήγει το υλικό αυτό? Και σε τι πιστεύετε αποσκοπούσε? Και έρχεται και ένα άλλο ερώτημα που λέει: παρακολουθούνταν, ναι, από την ΕΗ, παρακολουθούνταν και μέσω του Predator. Είναι νόμιμο το Predator στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα από αυτή την υπόθεση. Υπάρχουν ερωτήματα λειτουργίας των θεσμών, υπάρχουν ερωτήματα ως προς την διείσδυση ξένων υπηρεσιών στην Ελλάδα και υπάρχουν και ζητήματα λειτουργίας εντός της κυβέρνησης. Ξεκινάμε από το πρώτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής. Είναι εκλεγμένο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Ελλάδα. Θεωρώ πολύ υπερβολικό και νομίζω χρειάζεται πολύ ειδική διευκρίνηση γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Και μάλιστα με αίτημα από δύο ξένες χώρες. Ένα το κρατούμενο. Την Ουκρανία και την Αρμενία, σωστά? Αυτό διαρρέεται από κυβερνητικούς κύκλους. Το επόμενο ζήτημα είναι ποιοι είχαν πρόσβαση στις συνομιλίες του κυρίου Ανδρουλάκη, εφόσον ο Πρωθυπουργός δεν είχε ενημερωθεί. Ο κύριος Κοντολέων τα κράτησε για τον εαυτό του, τα έχει δώσει κάπου, τα μοίρασε στις ξένες υπηρεσίες. Τι έχει συμβεί με αυτά τα στοιχεία της συνομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη? Το επόμενο είναι ότι υπάρχει μια σαφής, θα έλεγα, απόκρυψη από τον κύριο Κοντολέοντα, διότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν δέχθηκε ότι υπάρχει παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ τελικά αποδεικνύεται ότι υπήρχε παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Το επόμενο ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια της ΕΥΠ στην παρακολούθηση Ελλήνων πολιτικών προσώπων, πολιτών, δημοσιογράφων, με ποιες εντολές, δημοσιογράφων, οποιουδήποτε, και αν υπάρχει ένα πολιτικό φίλτρο, κάποια όρια στο ποιος παρακολουθείται και για ποιους λόγους. Σαφέστατα υπήρχε, φαίνεται ότι υπήρχε δικαστική έγκριση, εισαγγελική έγκριση για την παρακολούθηση, αλλά δεν γνωρίζουμε τους όρους και τις αιτίες. Όλα αυτά πρέπει να φανούν, διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και επίσης γεννά απορίες και η σύμπτωση της διάρκειας της παρακολούθησης, που ήταν ακριβώς η διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στο Κινάλ, όπου υπήρχε όλη η διαδικασία ανάδειξης του νέου ηγέτη. Και 2-3 ημέρες μετά την νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη σταμάτησε η παρακολούθηση. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν. Νομίζω ο Πρωθυπουργός και έτσι διέψε σήμερα ότι θα κάνει δηλώσεις τη Δευτέρα, αλλά περιμένουμε κάποιες πολύ σαφείς απαντήσεις και από τους δικαστικούς κύκλους. Και εδώ υπάρχει και ένα πολύ σαφές ερώτημα που προκύπτει. Θα μπορούσαν όλα αυτά να γίνονται κάτω από τη μύτη του Πρωθυπουργού χωρίς ο ίδιος να έχει γνώση? Κοιτάξτε, θεωρητικά φαίνεται ότι μπορούσαν. Διότι φαίνεται, τουλάχιστον αν δεν μας ενημερώσει αλλιώς ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο όπου ο εκάστοτε διοικητής της ΕΥΠ, η οποία ΕΥΠ έχει υπαχθεί απευθείας στον Πρωθυπουργό από τον Ιούλιο του 2019, δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να λέει ο διοικητής της ΕΥΠ παίρνει έγκριση από την πολιτική του, από τον πολιτικό του προϊστάμενο για να παρακολουθήσει πολιτικά πρόσωπα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ζήτησε την παρέτηση γιατί έπρεπε να τον ενημερώσει. Δεν φαίνεται όμως αν υπάρχει μια συγκεκριμένη θεσμοθετημένη διαδικασία για αυτού του είδους τις διαδικασίες, τις παρακολουθήσεις. Τι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να φέρει όλη αυτή η ιστορία? Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε εκλογές? Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα εγγένεια είναι σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα από σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η ιστορία θα τραβήξει ως τότε, αν όχι παραπάνω? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα δεν είναι καλό αυτή η υπόθεση να πάρει χειρότερες διαστάσεις από αυτές που έχει. Πρέπει να διευθετηθεί με σοβαρές εξηγήσεις και νομίζω ότι δεν πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για εκλογικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει η χώρα.
Θυμίζω ότι σε λίγες μέρες περιμένουμε την έξοδο τουρκικού γεωτρύπανου στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε το ζήτημα το ενεργειακό. Είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει κάποια τέτοια εξέλιξη. Και δεν βλέπω να είναι και στις προθέσεις του Πρωθυπουργού κάτι τέτοιο. Όμως, πολλά θα εξαρτηθούν κατ' εμέ από το πώς, από το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης και το πώς θα αντιδράσει ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή την υπόθεση. Εάν υπάρξουν κάποιες εξηγήσεις οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να γίνουν αποδεκτές ή εν μέρη αποδεκτές, νομίζω το θέμα μπορεί να σταματήσει εκεί και να θεωρήσουμε ότι ήταν μια υπέρβαση αρμοδιοτήτων ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ή θεώρησε ότι κάνει κάτι το οποίο ήταν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και δεν ήταν. Όμως αν οι αντιδράσεις από τις δύο μεριές δεν είναι οι κατάλληλες, μπορεί να οδηγηθούμε σε όξυνση περαιτέρω και του πολιτικού κλίματος. Αυτό εκτιμάτε ότι θα ακούσουμε την Δευτέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Θεωρώ ότι θα υπάρξουν κάποιες καθαρές εξηγήσεις. Ο Πρωθυπουργός συνήθως δεν είναι φιδωλός όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα να κρύβεται και περιμένω να είναι πολύ ξεκάθαρος για το πώς φτάσαμε στο σημείο ξένες υπηρεσίες να μαθαίνουν τις συνομιλίες ενός πολιτικού αρχηγού. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το λογισμικό παρακολούθησης Predator, το οποίο φαίνεται, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν ρεπορτάζ συναδέλφων, ότι είναι παράνομο στην Ελλάδα μας, η χρήση του στη χώρα μας είναι παράνομη. Τι πιστεύετε ότι θα βρούμε εκεί? Ήδη έχει επιβεβαιωθεί η παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου από το σύστημα αυτό, σύμφωνα με, πάντα με δημοσιεύματα. Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού οφείλεται στην, αν θέλετε, στις υπόνοιες ότι ο ίδιος έχει σχέση με τον ερχομό του λογισμικού αυτού στην χώρα μας. Τι βλέπετε σε αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, το Μαξί μου διαψεύδει αυτή την εκδοχή. Μιλάει με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση του Predator και ότι αφορά την όξυνση που έχει προκληθεί γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Δημητριάδη. Αυτό θα το δούμε. Είναι μια ιστορία την οποία, θυμίζω, διερευνούν διάφορες κρατικές αρχές και θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία στο επόμενο διάστημα και προφανώς υπάρχει και η αγωγή που προανήγγειλε ο κύριος Δημητριάδης κατά των συντακτών της έκθεσης. Άρα όλα αυτά μένει να διευκρινιστούν. Το πρόγραμμα αυτό, το software, αυτή η εφαρμογή, δεν είναι από μόνη της παράνομη, διότι υποτίθεται ότι απευθύνεται μόνο σε κρατικούς οργανισμούς. Το να την έχει προμηθευτεί αυτή την εφαρμογή ιδιωτικός φορέας ή ένας ιδιώτης για να παρακολουθεί πρόσωπα μέσα στην Ελλάδα ή αλλού, προφανώς και είναι παράνομο και είναι και κακούργημα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διατάξεις του ποινικού κώδικα για αυτές τις περιπτώσεις. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, σαφέστατα οι αρχές πρέπει να το διερευνήσουν. Ποιος έφερε το σύστημα, πώς πέρασε, αυτό είναι ζήτημα, θέματα τα οποία ακόμη, για τα οποία ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Και είναι και αυτό ένα θέμα για το οποίο θα περιμένουμε απαντήσεις όσο οι έρευνες συνεχίζονται και από ευρωπαϊκά όργανα. Κύριε Κουτσομίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση αυτή. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.